Βρισκόμαστε στο ΤΕΙΔΕ της Μακεδονίας. Ως τμήμα μηχανολόγων, μηχανικών και βιομηχανικού σχεδιασμού, έχουμε προέλθει από τη συνένωση των δύο τμήματων, των μηχανολόγων, μηχανικών και το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού. Και έτσι κάπως έχουμε οδηγηθεί και ως τμήμα αλλά και ως εργαστήριο να συνδυάζουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε κάθε φορά με τους φοιτητές μας, με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα ερευνητικά επιτεύγματα, όπως επίσης και την επιχειρηματικότητα μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε, είτε σαν εργαστήριο είτε σαν κέντρο σχεδιασμού προϊόντων και συσκευασιών. Και προσπαθούμε γενικά να προωθήσουμε το θέμα του βιομηχανικού σχεδιασμού. Και τι εννοούμε όταν λέμε βιομηχανικό σχεδιασμό? Βιομηχανικός σχεδιασμός είναι στην ουσία ο σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων. Ξεκινάει με τη σύλληψη της ιδέας και τελειώνει με την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Ενδιάμεσα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της γεωμετρίας, την επιλογή των υλικών, την οργάνωση της παραγωγής, την ψηφιακή καθοδήγηση των εργαλειομηχανών, την τεχνική μελέτη αντοχής υλικών και τελειώνει με την δημιουργία εταιρικής εικόνας αλλά και του λογοτύπου. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός είναι ο περιβαλλοντικά ευαίσθητος σχεδιασμός. Σχεδιάζουμε διάφορα προϊόντα, τα οποία ακουμπάνε σε ευαίσθητες περιοχές της κοινωνίας μας, όπως είναι αυτή της ανακύκλωσης, αλλά ακόμα επίσης και στην εκμάθηση διαφόρων δραστηριοτήτων και διαφόρων θεμάτων σε μικρότερες ηλικίες. Όσον αφορά το Κέντρο Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών, μας προσεγγίζουν πάρα πολλοί φορείς κατά καιρούς, όπως και επιχειρήσεις, με σκοπό να παρέχουμε τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, τις οποίες είμαστε ικανοί να διαθέτουμε. Έχουμε μια σειρά από εξοπλισμούς στους οποίους μπορούμε και κάνουμε αρκετά εντυπωσιακά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, έχουμε 3D scanner και επομένως μπορούμε να ψηφιοποιούμε τρισδιάστατα προϊόντα και τρισδιάστατα αντικείμενα. Έχουμε 3D εκτυπωτές, επομένως μπορούμε να διαθέτουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες έξω σε επιχειρήσεις. Αυτό που προσπαθούμε εμείς δηλαδή είναι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά με έναν επαγγελματικό τρόπο και αυτό να οδηγηθεί σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Είτε αυτό είναι ένα προϊόν, είτε είναι μια εικονογραφημένη ιστορία, είτε είναι ένα ερευνητικό project, είτε είναι δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν με έρευνα κλπ. Ως Κέντρο Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών, συνεργαστήκαμε με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σχεδιάσαμε το τοπικό σήμα προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας Δυτικής Μακεδονίας. Ένα άλλο project με το οποίο έχουμε ασχοληθεί είναι η συσκευασία και η δημιουργία της οπτικής ταυτότητας για το γλυκό σαλιάρι. Πρόκειται για ένα τοπικό γλυκό εδώ στην περιφέρειά μας και το οποίο ευελπιστούμε μέσα από τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο είδος για όλους τους επισκέπτες στην περιφέρειά μας. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει μία σειρά προϊόντων που αναφέρονται σε ρούχα, μόδα, σε ένδυση γενικά. Και τέλος, επίσης ασχολούμαστε με τη δημιουργία γραφικών εφαρμογών, περισσότερο βέβαια με έμφαση στο βιομηχανικό σχέδιο. Τα βασικά ρεθίσματα για τη δημιουργία ενός project είναι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχεδιασμού, με στόχο την προβολή αλλά και την διάκριση. Φαντάζομαι από ποιους γνωστούς οργανισμούς που ασχολούνται με την οικολογία είναι το Οικόπολης, όπου έχουμε κερδίσει δύο διαδοχικές χρονιές το διαγωνισμό και το σχεδιασμό του Αγαλματιδίου, το οποίο δίδεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου σε μια αντίστοιχη εκδήλωση η οποία γίνεται. Όπως επίσης και μέσα από το περιοδικό All Pack Ελλάς, ένα εξειδικευμένο κλαδικό περιοδικό που έχει να κάνει με τη συσκευασία προϊόντων, πάλι έχουμε κερδίσει τόσο σε επίπεδο φοιτητικών ομάδων, όσο και σαν κέντρο σχεδιασμού προϊόντων και συσκευασιών. Και βέβαια επιπλέον, πέρα από τέτοιου είδους βραβεύσεις, έχουμε και άλλες οι οποίες είναι σε πιο επιστημονικές περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα συμμετέχουμε σε διάφορα διεθνή συνέδρια και οι εργασίες οι οποίες έχουμε στείλει πολλές φορές έχουν χαρακτηριστεί σαν τα καλύτερα άρθρα των συνεδρίων στα οποία συμμετέχουμε.
Ένας βιομηχανικός σχεδιαστής πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία προϊόντων μαζικής παραγωγής και όχι μόνο, τα οποία πρέπει να είναι λειτουργικά, εργονομικά και υψηλής αισθητικής. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια εικονογραφημένη ιστορία ή κάτι το οποίο είναι πιο γραφιστικό, αυτό που επιτυχάνουμε τελικά είναι να το τυπώσουμε και να το κάνουμε κάτι παραδοτέο, ένα εικονογραφημένο παραμύθι. Και αυτό που προσπαθούμε εμείς κάθε φορά με τους συνεργάτες μου είναι να μπορέσουμε να δομήσουμε έναν δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε το project να ξεκινήσει ομαλά, να εξελιχθεί και στη συνέχεια να τελειώσουμε ένα συγκεκριμένο παραδοτέο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μας ρωτάνε ή βλέπουμε να έρχονται με περιέργεια και να βλέπουν πώς ακριβώς λειτουργούμε. Όταν κανείς ακούει τον όρο εργαστήριο, φαντάζεται ίσως ένα χώρο που έχουμε μέσα διάφορους υπολογιστές ή ίσως κάνουμε κάτι στα πλαίσια των μαθημάτων αυτών καθ' αυτών. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει μια διαφορετική στρατηγική και ευτυχώς μέσα από το τμήμα και τη διοίκηση του Ιδρύματος αυτό έχει γίνει αποδεκτό με πολύ μεγάλη χαρά. Ότι δηλαδή θα έχουμε ένα χώρο όπου τα παιδιά θα το θεωρούν, λέμε εμείς, το στέκι τους. Επομένως, κάθε μέρα όταν έρχονται οι φοιτητές εδώ πέρα στο εργαστήριο, οι οποίοι έχουν το κλειδί τους, έχουν το γραφείο τους, έχουν όσο περισσότερα facilities και εξοπλισμό μπορούμε να τους διαθέσουμε, έρχονται εδώ πέρα σαν να έρχονται κατά κάποιο τρόπο, σε μικρή κλίμακα βέβαια, στην δουλειά.